Στη λειτουργία των υδατοδρομίων επενδύει το ρέθυμνο τόσο στο λιμάνι της πόλης όσο και στην Αγία Γαλήνη. Τα υδροπλάνα θα μπορούν να εκτελούν δρομολόγια σε κοντινές αποστάσεις μεταφέροντας εύκολα και γρήγορα όχι μόνο επιβάτες αλλά και εμπορεύματα ρίχνοντας τα καθίσματα. Το έργο προχωρά με σταθερά και σίγουρα βήματα, εξυπηρετώντα μάλιστα και του γύρω νομού. Πριν να γίνει όμω ο διαγωνισμό αυτό που γίνεται για την ανάδειξη του αναδόχου για τη λειτουργία του υδατοδρομίου, δηλαδή εταιρεία η οποία έχει παρελθόν σε λειτουργία υδατοδρομίων, θα πρέπει. Αυτή η διαδικασία του διαγωνισμού και η όρ του διαγωνισμού να εγκριθούν από τη ρυθμιστική αρχή λιμένων. Για να μην έχουμε το φαινόμενο τη Κέρκυρα που έχει υδατοδρόμιο, αλλά δεν λειτουργεί το υδατοδρόμιο. Την Παρασκευή που μα έρχεται, είναι μια μέρα η οποία θα περάσει από τη ρυθμιστική αρχή λιμένων το έτοιμά μα. Με αυτόν τον τρόπο συνδέεται όχι μόνο το Ρέθυμνο, αλλά και η Κρήτη με κοντινέ περιοχέ όπω η Σαντορίνη και η Πελοπόννησο. Εμπορικό στόχο είναι οι περιοχέ με ξενοδοχεία. Μονάδες. Αυτή η αλλαγή και η συνεργασία στα δρομολόγια να επιφέρει τόσο στον τόπο του Ρεθύμνου όσο όμως και στην Πελοπόννησο αυτό που λέμε όλοι ποιοτικό τουρισμό. Ε, να πούμε ότι ο τουρισμός μας έτσι όπως εξελίσσεται θα πρέπει ο πύχης να ανέβει. Ε, ο υπερτουρισμός που ήδη ακούμε θα πρέπει να περάσει από κόσκινο τι εμείς ζητάμε. Και η πόλη του Ρεθύμνου επειδή στο κομμάτι, όπως είπαμε, του αεροδρομίου έχει στερηθεί. Ε, το λιμάνι μας είναι η εμβέλειά του μικρή, ένα μικρό λιμάνι όμως πολλά υποσχόμενος ο προορισμός μας. Η λειτουργία ωστόσο υδατοδρομίου μέσα στο λιμάνι του Ρεθύμνου και μάλιστα στην καρδιά της παλιάς πόλης απαιτεί αυστηρές προδιαγραφές. Θόρυβος, θα πρέπει να είναι ελεγχόμενο. Θα πρέπει ανατακτά διαστήματα, όπω και στου όρου του διαγωνισμού, αναγράφεται να ελέγχεται από τον ανάδοχο, γιατί δεν θέλουμε να χαλάσουμε την ποιότητα ζωή των ανθρώπων, των πολιτών μα, βάζοντα μία ακόμα λειτουργία στο λιμάνι. Ε, όσον αφορά το θόρυβο, έχει ήδη εξελιχθεί μια μελέτη οσον αφορα το Πολυτεχνείο στην Αθήνα, στον Πειραιά και αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι δεν είναι επιζήμια η δημι... ή... θορυβόδηση, η λειτουργία μιας τέτοια δραστηριότητας. Το ρεθυμνό είναι από τις πόλεις πρωτοπόρου σε αυτή την υπόθεση, την οποία μάλιστα όπως φαίνεται την έχουν αγκαλιάσει όλοι.